Καλημέρα κύριε, βρίσκομαι στην ευχάριστη θέση να σας παρουσιάσω το τελευταίο μου απόκτημα. Πρόκειται για έναν πομποδέχτη HF με την ονομασία RF301. Είναι της εταιρείας Harris και η κατασκευή του άρχισε να ξεκινάει από το 1965 περίπου. Όπως καταλαβαίνετε, είναι ένας στρατιωτικός πομποδέχτης για στρατιωτική χρήση, αλλά ο ίδιος έβγαινε και σε γκρι χρώμα για το ναυτικό. Η Harris εδραιώθηκε και γιγαντώθηκε, μπορώ να πω, τη δεκαετία του 60, 63, 64 με πάρα πολύ ωραία μηχανήματα, κυρίως παραγγελίες του ναυτικού με ενισχυτές 1 κιλοβάτ σύγχρονους σε λειτουργίες πλέον νέου τύπου. Ο δέχτης αυτός λοιπόν έχει τη δυνατότητα να λαμβάνει σήματα SSB, USB και LSB, να λειτουργεί σε AEM καθώς επίσης και σε CW. Η ονομαστική ισχύ που δίνει το μηχάνημα είναι 100 W το ελάχιστο. Στη θέση CW και PEP, USB, LSB, αλλά η ισχύ αυτή είναι πάρα πολύ μεγαλύτερη. Στη θέση AEM βγάζει 25 W. Λοιπόν, οι συχνότητες λειτουργίας του είναι από 2 μεγακύκλους, 2000 όταν πάνε αυτά, εδώ, μέχρι τους 14, 9, 15 δηλαδή. Πολύ εύκολο στο χειρισμό του και όπως είπαμε το 1965 ήταν μια τεχνολογία νέα το SSB, αν και σαν εφαρμογή υπήρχε από το 1920 σαν ιδέα, δεν ήταν πολύ εφαρμόσιμη γιατί θέλει πολύ σταθερούς ταλαντωτές. Το 1950 η Collins άρχισε να παράγει τους πρώτους SSB, οι οποίοι στρατιωτικά δεν είχαν γίνει αποδεκτοί και οι πρώτοι πομποδέχτες με λειτουργία SSB ξεκινήσαν τη λειτουργία τους μετά τη δεκαετία του 60. Στις αρχές της δεκαετίας του 60. GRC-106, GRC-165, κάτι άλλο, μισό λεπτό, δεν μπορώ να το θυμηθώ αμέσως, θα το πούμε μετά. Και έτσι λοιπόν έχουμε ένα πομποδέχτη, ο οποίος αυτός εδώ είναι κατασκευασμένος γύρω στο 1970 και βρέθηκαν στον ελληνικό στρατό από εκείνη τη χρονολογία μέχρι το 2005 περίπου λειτουργήσαν. Επίσης είχαν ένα κάπλερ εδώ και λειτουργούσε και συντόνιζε την κεραία, πράγμα που δεν το έχω εγώ αυτή τη στιγμή τώρα. Ένα καπλεράκι γύρναγε στις μανιβέλες, συντόνιζε τις κεραίες. Επίσης υπήρχε και με ένα μεγάλο ενισχυτή στο ύψος του τραπεζιού, 80 περίπου πόντους, και ανέβαζε την ισχύ σε 1 κιλοβάτ. Αυτό το πράγμα υπήρχε μέσα σε ένα κλωβό και είχε και τα μηχανήματα και για ραδιοτηλετυπία. Είχε τα μόντεμ, είχε το κάπλερ απάνω το μεγάλο, το RF601, και τι άλλο, είχε και τηλέτυπο σε μικρού μεγέθους κλωβό που έμπαινε πάνω σε καναδέζα. Πολλές οι λεπτομέρειες που είπαμε σαν εισαγωγή, προχωράμε λίγο να το δούμε λίγο περισσότερο.
Τα κουμπιά χειρισμού είναι αυτά εδώ που βλέπετε. Από εδώ τοποθετούμε τη συχνότητα που θέλουμε, το τι λειτουργία επιθυμούμε, RF gain που χρησιμοποιείται στον δέχτη, receiver audio, transmit audio, δηλαδή το μικρόφωνο που ανοίγεις και μία θέση tune, μεγάφωνο on off και ένας διακόπτης για το θόρυβο. Από εδώ τώρα πρέπει όταν ξεκινήσουμε τη λειτουργία να πάμε αυτό εδώ το δείχτη περίπου στη συχνότητα που είμαστε, στους 14 είμαστε, πρέπει να το πάμε κάπου εκεί πέρα. Αυτό γίνεται γιατί μπορεί ο δέχτης να τον έχουμε εδώ πέρα και να ακούει σταθμούς που είναι στο 7 εδώ, πρέπει να το πάμε στο 14, αν είναι στους 8 εδώ, αν είναι στους 4 κάπου εδώ, ανάμεσα 4-5 και πάει λέγοντας. Το ίδιο ισχύει και για το συντονισμό του πομπού. Ας δούμε λίγο το δέχτη τώρα και πάμε να ακούσουμε εδώ τους αεραστέχνες. Ανοίγουμε το volume. Κάτι θα βρούμε. Δεν είναι και η καλύτερη ώρα. Εδώ το κουμπί αυτό είναι το Vernier, το οποίο και BFO, το οποίο λειτουργεί σαν VFO, κοινό για τον πομπό και για το δέχτη. Πολύ ωραία λήψη, καθαρή. Και σαν AM πήγα 11600, πρέπει αυτό να το πάμε κάπου εδώ. Να το πω, η επισκευή του έχει ολοκληρώσει, έχει ολοκληρωθεί. Υπάρχει ένα πρόβλημα στο AEM, έχει πολύ μεγάλο bandwidth, έχει συν πλην 10 χιλιοκύκλους, πράγμα το οποίο δεν μπόρεσα να το επισκευάσω, οφείλεται στη βαθμίδα της IEF. Θα μπορούσα να προχωρήσω ακόμα να το ψάξιμο, το διόρθωμα και την επισκευή, αλλά δεν ήθελα γιατί πάντα εκεί μονούν κίνδυνοι. Στη λήψη USB-LSB τα φίλτρα λειτουργούν κανονικά, έχει μηχανικά φίλτρα της Collins. Λοιπόν, στους 7 να υπάρχει κανένας τώρα, είναι νωρίς ακόμα για αυτές τις συχνότητες. Δεν παίζει τίποτα. Λοιπόν, αυτός είναι ο δέχτης. Τώρα θα προχωρήσω στην περιγραφή του πομπού. Μέρος τρίτον, περνάμε στη λειτουργία του πομπού. Πώς λειτουργεί αυτό το πράγμα. Έχω βάλει συχνότητα 7150, μία ραδιοεραστεχνική ζώνη, στη θέση LSB. Να κάνουμε τις διαδικασίες, το τι πρέπει να γίνει. Καταρχήν πρέπει να πάμε το δέχτη. Ανοίγουμε το volume.
εδώ να πάρουμε το μέγιστο σφίσιμα, περίπου στο 7. Πρέπει να πάμε κάπου εδώ μέσα. Το βλέπετε. Είμαστε έτοιμοι από το δάχτυ. Χαμηλώνω το volume. Είμαστε στη θέση tune. Γυρνάμε στη θέση CW. Και μας μένει να πατήσουμε το press και να συντονίσουμε. Γυρνάμε, ξεχάσαμε να το βάλουμε αυτό περίπου, τώρα με ένα χέρι δεν μπορώ, αυτό πρέπει να είναι περίπου στο 7. Να το... Τώρα μου φεύγει το χέρι το press. Πρέπει να πάρουμε περίπου 25 βατ. Έχω συνδέσει και το βατόμετρο. Ο συντονισμός έχει ολοκληρωθεί. Στη θέση AM το μηχάνημα βγάζει αυτή την ισχύ συν την ισχύ της ομιλίας. Φεύγουμε από τη θέση tune και πάμε εδώ να μιλήσουμε. Δεν επιτρέπεται τόσο πολύ, πρέπει να χαμηλώσουμε λίγο τη διαμόρφωση, ίσα ίσα να κουνιέται ένα πικ. Ακόμα λίγο. Με ένα χέρι δεν γίνονται αυτά. Είμαστε μια χαρά. Και πάμε στη θέση LSB, όπου είμαστε έτοιμοι να μιλήσουμε. Και βλέπετε ότι η ισχύ ξεπερνάει τα 150 βατ. Πεπ 170, 180. Ένα, δύο. Πάρα πολύ ωραίο. Το ίδιο και στο USB. Αρκετά μεγάλη ισχύ, πολύ μεγάλη ισχύ που μπορεί να καλύψει τα πάντα. Όταν βέβαια η διάδοση μας ευνοεί. Όλα καλά λοιπόν. Αυτή είναι η λειτουργία του. Να τον δούμε και λίγο εσωτερικά. Και αυτή είναι εδώ, είναι τα κυκλώματα, τα συντονιστικά του κομπούκια του δέχτη. Εδώ μέσα είναι οι λιγνίες εξόδου 36146. Εδώ πέρα από κάτι κάτω μεριά η κρυσταλιέρα και διάφορες βαθμίδες οι οποίες μπορούν να αλλάχτουν εύκολα. Έχουν βυσματάκια. Από εδώ οι βαθμίδες του synthesizer. Μία. Και αυτή είναι η εικόνα του δέχτη. Από κάτω βέβαια έχει άλλα τόσα. Αυτά τα λίγα για αυτό το μηχάνημα. Μπορώ να πω ότι για να ολοκληρωθεί μια επισκευή χρειάζεται πάρα πολύ διάβασμα. Να βρεθεί η βλάβη επίσης και να δουλέψει σωστά το μηχάνημα, χρειάζονται αρκετά πράγματα. Ευχαριστώ πολύ. Τέλος.